Γένεια των αραβικών χωρών του κόλπου επανέρχεται το Κατάρ. Τρία χρόνια μετά το εμπάργκο που του είχαν επιβάλει οι υπόλοιπες αραβικές χώρες λόγω των σχέσεών του με το Ιράν, στη σημερινή σύνοδο κορυφής επιχειρήθηκε να μπει ένα τέλος στη διένεξη. Πολλοί υποστηρίζουν ότι με την κίνηση αυτή το Κατάρ απομακρύνεται από την Τουρκία. Ωστόσο, σε μια κίνηση στρατηγική στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, έσπευσε να χαιρετήσει την απόφαση, θέλοντας να κρατήσει ζεστή τη σχέση με την Ντόχα. Η χώρα μας που αποτελεί στρατηγικό εταίρο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και αποδίδει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής του Περσικού Κόλπου, θα συνδράμει κάθε προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Ελλάδα επεκτείνει τις συνεργασίες της διπλωματικά και στρατιωτικά με τη Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα καλλιεργεί τις επαφές της και με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τα Εμιράτα, τρεις χώρες που στέκονται απέναντι στην Τουρκία, της οποίας η οικονομία στηρίζεται από τις ενέσεις ρευστότητας από το Κατάρ. Οι δύο αυτές χώρες έχουν ισχυρά ερίσματα και στη μουσουλμανική αδερφότητα. Η σύσφιξη των σχέσεων των χωρών του κόλπου επετεύχθη με πρωτοβουλία του Μάικ Πομπέο, την οποία στήριξε ενεργά και ο γαμπρός του Προέδρου του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Η συνάντηση των χωρών του κόλπου πρέπει να θεωρηθεί ως το επιστέγασμα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή. Αν θα την ακολουθήσει ο πρόεδρος Μπάιντεν, είναι θέμα χρόνου να το δούμε.